Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Αυτό είναι ένα οδηγητικό, θεωρητικό vlog, το οποίο έρχεται το απόγευμα της Κυριακής 5 Μαρτίου 2023. Στην Κύπρο είμαστε ακόμη σε επίσημο εθνικό πένθος. Το βίντεο αυτό το γυρίζω το απόγευμα του Σαββάτου, 4 Μαρτίου 2023, και θα ανεβαίνει σήμερα Κυριακή. Άρα αυτό το βίντεο είναι πριν από το live που κάναμε χθες το βράδυ εδώ στο κανάλι. Αναπόφευκτα, η θεματική αυτών των ημερών στο κανάλι μας έχει αλλάξει λόγω της εθνικής τραγωδίας που σημειώθηκε στις 11:21 το βράδυ της 3ης 28 Φεβρουαρίου 2023, όπου δύο τρένα συγκρούστηκαν με τοπικά στην κοιλάδα των Τεμπών, με τον τραγικό απολογισμό 75 νεκρών, πόσων τραυματιών και ένα ολόκληρο έθνος που πενθεί. Πάω να πω τη λέξη έθνος και λέω ένθος, γιατί αυτές τις μέρες και σκέφτομαι και λέω συνεχώς τη λέξη πένθος. Έχουμε κάνει πολλά βίντεο αυτές τις μέρες και θα κάνουμε έτσι και σήμερα. Γιατί καταλαβαίνω και αναγνωρίζω πως όλοι μας βρισκόμαστε σε μία κατάσταση κάπως. Όταν συμβαίνουν τέτοια γεγονότα φρικτά, τέτοια γεγονότα που συνιστούν τραγωδία, βιώνουμε όλοι ένα τεράστιο τραύμα. Ένας ορισμός του τραύματος, ο οποίος, αν δεν κάνω λάθος, έρχεται από το Φρόιντ ακόμα, λέει ότι τραύμα είναι ένα γεγονός βίαιο, αναπάντεχο, το οποίο σταματά τη ζωή όπως τη ξέραμε μέχρι εκείνη τη στιγμή και επηρεάζει τη ζωή μας από εκεί και πέρα. Αν αυτό ο ορισμός του τραύματος δεν αποδίδεται πλήρως στο θέμα που μας έχει συγκλονίσει στις τελευταίες μέρες, δεν ξέρω τι άλλο θα μπορούσε τόσο εύληπτα να είναι το τραύμα. Θέλω σήμερα να συζητήσω έτσι λίγο τη σχέση που έχει ο καθένας με τον εαυτό του, τη σχέση που έχουμε ο καθένας με τον εαυτό μας, τα πράγματα που μας απασχολούσαν πριν από το τραύμα, πριν από το περιστατικό, τις σκέψεις που κάνουμε για τον εαυτό μας γενικότερα και τη διαχείριση του καθημερινού άγχους, των καθημερινών δυσκολιών, των καθημερινών προβλημάτων, βλέποντας τα έτσι μέσα από το μεγενθυντικό φακό ή σμικρυντικό φακό, θα έλεγα. Θα έλεγα ότι είναι σμικρυντικός ο φακός αυτή τη στιγμή του τραυματικού γεγονότος. Η αλήθεια είναι ότι όταν συμβεί κάτι τέτοιο, όλα όσα μέχρι εκείνο το δευτερόλεπτο είχαν σημασία δεν έχουν πλέον. Μπορούμε όλοι να κάνουμε έτσι μία επίσκεψη στη μνήμη μας, μια αναδρομή, μια μνημονική αναδρομή και να σκεφτούμε τι μας απασχολούσε την Τρίτη της προηγούμενης εβδομάδας το πρωί, τι μας απασχολούσε το μεσημέρι, τι μας απασχολούσε το βράδυ. Πράγματα τα οποία μπορεί να μας έβγαλαν εκτός εαυτού, πράγματα τα οποία μπορεί να μας στενοχώρησαν πάρα πολύ, πράγματα τα οποία μπορεί να μας έφεραν στα όρια μας, από την ώρα που μάθαμε και την τραγωδία και μετά δεν είχαν πλέον σημασία. Και πολλοί από εμάς ίσως να νιώθαμε και ενοχές, γιατί για παράδειγμα μέχρι τις 8 το βράδυ εκείνης της μέρας ήμουν στενοχωρημένος για κάτι το οποίο φτιάχνεται, για κάτι που δεν είναι θέμα ζωής και θανάτου, ενώ λίγες ώρες μετά συνέβη και ένα πολύ νεκρό φρικιαστικό δυστύχημα που έχασαν τη ζωή τους 57 νέοι άνθρωποι. Οποιασδήποτε ηλικίες και ένας άνθρωπος που χάνει τη ζωή του έχει σημασία. Δεν είναι μόνο είναι οι άνθρωποι που έχουν σημασία όταν φεύγουν, αλλά μιλάμε για ένα σκληρό και αδόκητο θάνατο. Και έρχεσαι εκ των υστέρων και λες τι ανόητη που ήμουνα, τι ανόητος που ήμουνα και είχα γίνει χάλια για κάτι τόσο μηδαμινό όσο αυτό που με είχε απασχολήσει την Τρίτη το πρωί. Για να είμαι ειλικρινής μαζί σας που πάντοτε είναι. Με είχε απασχολήσει κάτι την Τρίτη το πρωί, πάρα πολύ. Κάτι που έχει σχέση με τη δουλειά μου. Και είχα νιώσει έτσι μια απόγνωση, είχα νιώσει ένα θυμό, είχα νιώσει μια αδειμονία.
για κάτι που δεν είχε σχέση με το κανάλι μας, έχει σχέση με τη συγγραφική μου εργασία, κάτι με είχε απασχολήσει. Και έκανα τα πράγματα τα οποία έπρεπε να κάνω για να το διαχειριστώ και να το επιλύσω και να φέρω τον εαυτό μου σε ένα σημείο στο οποίο να νιώσω ότι έχω έλεγχο της κατάστασης. Γιατί δεν επιλύνονται όλα τα προβλήματα από εμάς. Όταν είναι θέματα στο οποία εμπλέκονται και άλλοι άνθρωποι, δεν είναι μόνο από σένα που εξαρτάται να επιληθεί το ζήτημα, αλλά αν μπορείς, χρησιμοποιώντας την εκλογήκευση ως υγιή μηχανισμό άμυνας, χρησιμοποιώντας τη λογική σου, να φέρεις τον εαυτό σου στο σημείο που να μην επηρεάζεσαι πλέον από εκείνο το περιστατικό το οποίο σου προκαλούσε αρνητικά συναισθήματα. Μιλούσα με μια φίλη μου για αυτό το θέμα και μου λέει: είμαι πολύ θυμωμένη. Είμαι πάρα πολύ θυμωμένη. Γιατί οι άνθρωποι να σε έχουν στο περίμενε, γιατί να σε έχουν στο διαβάστηκε. Τώρα μιλάμε γενικά και ορίστος και ειδικός. Μου λέει: εσύ γιατί δεν είσαι θυμωμένη? Δεν λέω: ξέρεις, έχει κάνα χρόνο που δεν θυμώνω πολύ. Και είχα ραντεβού και με την ψυχολόγο μου το μεσημέρι της Τρίτης και της είπα: το έχεις παρατηρήσει ότι δεν θυμώνω πλέον πολύ? Μου λέει: ναι, το παρατήρησα. Γιατί της ανέφερα και αυτό το περιστατικό που με είχε προβληματίσει εκείνη τη μέρα, που τώρα φαίνεται τόσο μικρό και ανούσιο. Όπως όλα φαίνονται πολύ μικρά και ανούσια άμα τα δεις από απόσταση και ειδικά άμα τα δεις μέσα από το φακό πολύ σοβαρών προβλημάτων, θεμάτων ζωής και θανάτου. Και της είπα: θυμάσαι και την προηγούμενη εβδομάδα που γίνε κάτι που συνήθως θα θύμωνα πολύ, θα ύψωνα τον τόνο της φωνής μου, θα ήμουνα έντονη, που τώρα είμαι ήρεμη. Και το συζητούσαμε αυτό το θέμα με την ψυχολόγο μου και θέλω να μοιραστώ μαζί σας τα συμπεράσματα που βγάλαμε για τη δική μου ικανότητα να αντιμετωπίζω πιο ήρεμα τα πράγματα φέτος από τις άλλες χρονιές και από τις προηγούμενες φάσεις της ζωής μου και να χρησιμοποιήσουμε, αν είναι, κάποια από αυτά τα συμπεράσματα που βγάλαμε από τη δική μου προσωπική θεραπεία για να βοηθηθούμε όλοι μας εδώ στο κανάλι ψυχοεκπαιδευτικά να διαχειριζόμαστε καλύτερα τα γεγονότα. Λοιπόν, δεν είναι θέμα λογικής, δεν είναι θέμα μυαλού, είναι θέμα συναισθήματος. Με ποια έννοια? Ως ψυχολόγος και ως γυναίκα που θα γίνω 48 χρονών 4 Μαΐου, ως ψυχολόγος και ως γυναίκα μεγάλης ηλικία, εννοείται ότι και πέρσι και πρόπερσι και πριν 5 χρόνια και πριν 6 χρόνια γνώριζα με βάση τη λογική μου ότι δεν αξίζει τον κόπο να στενοχωριέσαι για πράγματα ασήμαντα, ότι κάθε εμπόδιο για καλό και όλες αυτές τις εκλογικεύσεις που χρησιμοποιούμε για να διαχειριστούμε ένα πολύ έντονο αρνητικό, ορμητικό συναίσθημα όπως το θυμό, όπως την αγανάκτηση. Τα γνώριζα. Όμως συναισθηματικά δεν μπορούσα να τα εφαρμόσω και νομίζω ότι ο λόγος είναι πάρα πολύ συγκεκριμένος και θέλω να τον μοιραστώ μαζί σας γιατί μπορεί να είναι χρήσιμος για πολλούς από εσάς. Επειδή η ζωή συνεχίζεται παρόλο που έχουμε τραγωδίες, 2 μέρες μετά το δυστύχημα στα Τέμπη μου στείλε μια φίλη μήνυμα, το οποίο θα το κάνω βίντεο αύριο, τη Δευτέρα, 6 Μαρτίου 2023, με μια ιστορία επιτυχίας, μια ιστορία αγάπης. Και μου γράφει η κοπηλιά αυτή, μου γράψει στο Messenger ότι γεια σου, είμαι η Τάδε, που σου έχω στείλει πολλές φορές και όντως πηγαίνοντας πίσω στη συνομιλία είδαμε ότι είχαμε πολλά χρόνια πριν συνομιλίες. Μου λέει: η αλήθεια να λέγεται, σε παρακολουθώ, αλλά κάποιες φορές όχι τόσο τακτικά όσο άλλες, γιατί κάποιες φορές ήσουν έτσι έντονη, έβγαζες ένα θυμό που δεν τον άντεχα. Όμως μου λέει, έχω πέσει πάνω σε ένα βίντεο που έχουμε κάνει πρόσφατα με έναν νεαρό άνδρα, ο οποίος λέει: γιατί όταν ψυχοψάχνεσαι δυσκολεύεσαι περισσότερο να βρεις το τέρι σου. Και μου λέει: σε εκείνο το βίντεο σε είδα πολύ πιο ήρεμη από ποτέ, πολύ πιο συγκροτημένη, και πήρε αφορμή η κοπέλα από εκείνο το βίντεο για να μας στείλει μια επιστολή που, όπως σας είπα, θα την κάνουμε αύριο βίντεο, επιτέλους ένα αισιόδοξο βίντεο, ένα θετικό βίντεο, χωρίς να σημαίνει ότι αυτά τα βίντεο που κάνουμε τώρα που έχουν σχέση με το πένθος και τη διαχείριση των συναισθημάτων είναι απεσιόδοξα, όχι καμία σχέση, αλλά θέλουμε να πάρουμε και μια ανάσα, ρε παιδί μου, να ακούσουμε και για έναν άνθρωπο ο οποίος ταλαιπωρήθηκε, βασανίστηκε, όπως ταλαιπωρούμαστε και βασανιζόμαστε όλοι. Και τώρα παίρνει μια ανάσα. Να πάρουμε κι εμείς μια ανάσα, να χαρούμε με τη χαρά της. Γιατί είπαμε ότι οι πραγματικοί φίλοι χαίρονται με τη
χαρά του άλλου και λυπούνται με τη λύπη του άλλου. Συμπονούν τον άλλον όταν πονάει και χαίρονται μαζί του όταν χαίρεται. Λοιπόν, και τις έγραψα, οριμάζω κι εγώ μαζί σας. Μεγαλώνω κι εγώ μαζί σας, ψυχοεκπαιδεύομαι κι εγώ μαζί σας. Και κάναμε έτσι μια συζήτηση με την κοπέλα και της λέω, κοίταξε, νομίζω ότι πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στο να είμαι πιο ήρεμη τώρα και να αντιμετωπίζω πιο εύκολα με ψυχραιμία τα γεγονότα, έπαιξε και το γεγονός ότι έκανα ένα πολύ καλό ξεσκαρτάρισμα, ένα καταλυτικό ξεσκαρτάρισμα στη ζωή μου το καλοκαίρι που μας πέρασε και πήγα επιτέλους no contact με κάποιους ανθρώπους που θα έπρεπε εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες να πω no contact και δεν τολμούσα. Δεν τολμούσα να πω no contact. Δηλαδή έβαζα όλες αυτές τις δικαιολογίες μέσα στο μυαλό μου ότι μα το ένα, μα το άλλο. Λοιπόν. Και μου λέει τώρα που το λες, τώρα που το λες μου γράφει φίλη και εγώ έχω πάει no contact με δύο πρόσωπα και μου είπε ποια πρόσωπα, θα το πω τώρα γιατί θέλω να πω προσωπικά τη στοιχεία, με δύο πρόσωπα από το στενό οικογενειακό μου περιβάλλον. Πήγα no contact από πέρσι μου λέει και κοίτα φέτος ήρθε στη ζωή μου, ήρθε στη ζωή της ένας μεγάλος έρωτας, ο οποίος φαίνεται ότι έχει γερές βάσεις και είναι πολλά υποσχόμενος. Και όπως έχουμε πει και άλλες φορές για τους έρωτες, μπορεί να ξεκινάνε καλά και μπορεί στην πορεία να μην συνεχίσουν, αλλά τουλάχιστον το έχουμε ζήσει. Ζούμε. Ευχόμαστε φυσικά στην κοπέλα να συνεχίσει και να μακροημερεύσει και να το χαρούν για όλη τους την υπόλοιπη ζωή οι δύο σύντροφοι αυτό που βιώνουν. Λοιπόν, έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές εδώ στο κανάλι για το γεγονός ότι ο εγκέφαλος μας είναι ένας τεράστιος σκληρός δίσκος, τεράστιος, όπου χωράει μέσα πληροφορίες από τον καιρό που ήμασταν στην κοιλιά της μάνας μας, μνημονικές πληροφορίες και μνημονικές εγγραφές. Και οτιδήποτε συμβαίνει δεν ξεγράφεται. Οτιδήποτε συμβαίνει καταγράφεται μέσα από τις αισθήσεις μας, την αίσθηση της ακοής, την αίσθηση της όρασης, της αφής, της όσφυσης κτλ. Οτιδήποτε μας έχει πληγώσει στο παρελθόν ζει μέσα μας. Όταν ένας άνθρωπος είναι θύμα ενδοοικογενειακής βίας, είναι θύμα κακοποιητικής παιδικής ανατροφής, όταν ένας άνθρωπος είναι θύμα σχολικού εκφοβισμού, bullying στο σχολείο και bullying από την ομάδα των συνομιλίκων, όταν ένας άνθρωπος αντί να πηγαίνει στο σπίτι μεγαλώνοντας και να βρίσκει αγάπη, στοργή και θαλπορή, να βρίσκει θυμό, φωνές, επίκριση, κατάκριση, nagging. Nagging σημαίνει να λέμε άσχημα λόγια στον άλλον, καλυμμένα από το μανδύα του εις αγάπης, ότι και καλά από αγάπη στο λέω και από αγάπη σε επικρίνω και σε κατακρίνω κλπ. Όταν τρώει κοροϊδία από ανθρώπους που το φυσικό θα ήταν να έπαιρνε αγάπη, στοργή και υποστήριξη, αυτός ο άνθρωπος μεγαλώνει έχοντας μια συλλογή τραυμάτων, τεράστια συλλογή τραυμάτων. Είναι ένας ψυχικός πολυτραυματίας, όπως είχε γράψει πολύ ορθά η Μαριάννα, η μετά η συνάδελφος. Είναι πολύ τραυματισμένη η ψυχή ενός παιδιού που μεγαλώνει με αυτόν τον τρόπο. Εδώ θέλω να πω ότι δυστυχώς οι περισσότερες οικογένειες στην Κύπρο και στην Ελλάδα, που είναι το περιβάλλον στο οποίο εργάζομαι και ζω και έχω πείρα και εμπειρία, τα λέμε πείρα, αναφερόμαστε στην επαγγελματική πείρα, όταν λέμε εμπειρία μιλούμε για τις προσωπικές μας εμπειρίες, αν είναι ορθά που το μεταφέρω έτσι όπως μου το έχει εξηγήσει ένας φιλολογίζων πρόσφατα. Δεν είναι φιλολόγος, γι' αυτό λέω φιλολογίζων. Ένας άνθρωπος που αγαπάει πολύ την ορθή εκφορά της γλώσσας και συχνά με διορθώνει. Οι περισσότεροι από εμάς δυστυχώς έχουμε μεγαλώσει κακοποιητικά περιβάλλοντα. Δηλαδή δεν είναι κάτι το παράξενο, κάτι το σπάνιο να έχεις κακοποιητική παιδική ηλικία. Δυστυχώς, δεν θα πω είναι ο κανόνας, δυστυχώς συμβαίνει σε πολλές οικογένειες. Σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό. Όμως, επειδή τραύμα δεν είναι μόνο το να σκοτωθείς σωματικά στη σύγκρουση στο τρένο, τραύμα είναι και να πληγωθείς ψυχικά και συναισθηματικά αλλεπάλληλα για χρόνια. Πολλοί άνθρωποι μεγαλώνοντας υποφέρουμε
από αυτή την καινούργια διαταραχή που επιτέλους την έχουν ανακαλύψει οι ερευνητές, οι ψυχολόγοι και οι ψυχίατροι, οι ψυχοπαθολόγοι, τη σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες. Η σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες είναι μια καινούργια διαταραχή. Το έχω πει και σε άλλα βίντεο, ακόμη δεν έχει συμπεριληφθεί στον DSM, γιατί τον DSM-5, που είναι η τελευταία έκδοση του DSM, έχει εκδοθεί το 2013 και ακόμη δεν έχει εκδοθεί το επόμενο. Έχει όμως συμπεριληφθεί στην πιο πρόσφατη έκδοση του ICD-11. Το DSM είναι το Διαγνωστικό Στατιστικό Εγχειρίδιο για τις Ψυχικές Διαταραχές της Αμερικανικής Ψυχιατρικής Εταιρείας, που είναι καθαρά για ψυχικές διαταραχές. Και το ICD είναι το Εγχειρίδιο Ψυχικών και Σωματικών, μάλλον Σωματικών και Ψυχικών Διαταραχών του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας. Συνήθως οι ψυχολόγοι χρησιμοποιούμε, όταν πρόκειται για επίσημες γνωματεύσεις ή για γνωματεύσεις σε δικαστήρια κλπ, χρησιμοποιούμε ως αναφορά τον DSM. Συνήθως, αλλά και το ICD είναι εξίσου έγκυρο. Είπαμε, το ένα είναι από την Αμερικανική Ψυχιατρική Εταιρεία και το άλλο είναι από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Η σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες είναι μια νέα κλινική οντότητα. Δεν είναι κάτι νέο. Είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι ταλαιπωρεί ανθρώπους από τον καιρό που άρχισαν να ζουν σε κοινωνίες. Πλώς τώρα το έχουμε ανακαλύψει, τώρα το έχουμε μορφοποιήσει, τώρα το έχουμε εντοπίσει ως κλινική οντότητα. Είναι μια συνθήκη στην οποία ένας άνθρωπος έχει ένα σωρό τραύματα, μια συλλογή τραυμάτων τα οποία κάτι κοεδρεύουν στο υποσυνείδητό του, στην μνήμη την οποία είναι εύκολο να ανασύρει, τα οποία αυτά τραύματα, επειδή δεν είναι επουλωμένα, είναι ανοιχτά, επειδή δεν έχει δεχθεί ο άνθρωπος ψυχοθεραπεία, επειδή δεν έχει κάνει διορθωτικές κινήσεις προκειμένου να σταματήσει να επανατραυματίζεται από τα ίδια πρόσωπα που το έχουν τραυματίσει στο παρελθόν, γι' αυτό παίζει πολύ μεγάλη σημασία το no contact. Αν έχουμε έναν κακοποιητικό γονιό, έναν κακοποιητικό φίλο, έναν κακοποιητικό συγγενή, εάν συνεχίζουμε να έχουμε επαφή μαζί του και στα 40 μας και στα 50 μας και στα 60 μας, αυτός ο άνθρωπος θα συνεχίσει να μας επανατραυματίζει, δηλαδή θα μας τραυματίζει ξανά και ξανά και δεν θα κλείσει ποτέ το αρχικό τραύμα. Λοιπόν, για να κλείσουν τα τραύματα τα οποία κουβαλάμε μαζί μας, πρέπει να γίνουν δύο πράγματα. Να σταματήσουμε να επανατραυματιζόμαστε, δηλαδή να διαφοροποιήσουμε τη ζωή μας με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφύγουμε περαιτέρω τραυματισμό και να κάνουμε θεραπεία τραύματος. Η θεραπεία τραύματος γίνεται με την ψυχοθεραπεία, με την ψυχοεκπαίδευση και με την προσωπική προσπάθεια. Ο λόγος που τις τελευταίες μέρες στο κανάλι κάνουμε συνέχεια βίντεο που έχουν σχέση με την τραγωδία στα Τέμπη δεν είναι γιατί θέλουμε να πάρουμε clicks ή γιατί θέλουμε να είμαστε relevant, να είμαστε σχετικοί με το τι είναι, τι κάνει trending, σχετικοί με το τι πουλάει, τι κυκλοφορεί περισσότερο στο διαδίκτυο, στις ειδήσεις και στα social media. Ο λόγος που κάνουμε τα βίντεο εδώ στο κανάλι μας είναι γιατί θέλουμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους οι οποίοι βιώνουν το συλλογικό τραύμα αυτή τη στιγμή να μπουν στο συλλογικό πένθος, δηλαδή να μπουν στη διαδικασία να πενθήσουν το τραύμα τους, ούτως ώστε αυτό να επουλωθεί και να μην τους αφήσει κατάλοιπα. Γι' αυτό κάνουμε τα βίντεο αυτές τις μέρες. Έχετε υπόψη σας ότι όσοι είστε εδώ στο κανάλι γνωρίζετε ότι βάζω σε απόκρυψη ανθρώπους οι οποίοι κάνουν σχόλια τα οποία είναι τοξικά, τα οποία θα μπορούσαν να ανοίξουν μια σειρά συζητήσεων μου, να φέρουν περισσότερη κίνηση στο κανάλι, περισσότερο traffic και να μεγαλώσει περισσότερο το κανάλι. Δεν με ενδιαφέρει το κανάλι μας να μεγαλώσει με τέτοιους τρόπους. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι το κανάλι μας να είναι ένας χώρος, ένας ασφαλής χώρος, ένα ασφαλές λιμάνι για ψυχές που ψάχνουν να βρουν την ηρεμία τους, για ψυχές που ψάχνουν να βρουν γνώσεις ψυχοεκπαιδευτικές που να τους βοηθήσουν στο ταξίδι τους, να τους βοηθήσουν να εξηγιάνουν τη σχέση τους με τον εαυτό τους, να τους βοηθήσουν να αποκτήσουν τα εργαλεία για να κλείσουν επιτέλους τα τραύματά τους. Λοιπόν, η σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες είναι μια διαταραχή στην οποία ένας άνθρωπος έχει τα τραύματά του ανοιχτά, είτε γιατί δεν έχει κάνει ποτέ θεραπεία για αυτά, είτε επειδή
κάνει θεραπεία, αλλά παρόλο που κάνει θεραπεία, συνεχίζει να έρχεται σε επαφή με τους ανθρώπους που τον τραυμάτισαν στον παρελθόν και τον επανατραυματίζουν, ή συνεχίζει να έχει στη ζωή του κακοποιητικές σχέσεις του, ώστε να επανατραυματίζεται. Και έτσι, με μία αφορμή, η οποία μπορεί να είναι μια τυχαία αφορμή, μπορεί να είναι μια μυρωδιά, μπορεί να είναι ένας ήχος, μπορεί να είναι ένα βλέμμα, αυτή η αφορμή αποτελεί το ερέθισμα το οποίο προκαλεί μια συναισθηματική αναδρομή που ο άνθρωπος έρχεται σε μια συνθήκη χωρίς να το αντιλαμβάνεται, που βιώνει τα συναισθήματα που βίωνε, ακριβώς τα ίδια συναισθήματα που βίωνε τη στιγμή που πάθαινε το τραύμα. Έχω ανεβάσει ένα βιντεάκι στα shorts εδώ στο κανάλι που είναι ο Λάκη. Το ξέρετε το Λάκη, το σκυλάκι? Να, ο Λάκη. Είναι ο Λάκη. Είναι ένα πολύ μικρό βίντεο, είναι 30 δευτερόλεπτα. Είναι στα shorts του καναλιού. Αν πάτε στην αρχική σελίδα στο κανάλι, έχει διάφορες ταμπέλες με στήλες και υπάρχει μια στήλη με τα σύντομα βίντεο, τα shorts. Είναι ένα από τα τελευταία shorts που έχω ανεβάσει. Είναι ένα βίντεο στο οποίο ο Λάκη τρέμει ολόκληρος επειδή ακούει το φορτηγό των σκουπιδιών να περνάει απ' έξω. Και είναι ένα περιστατικό συναισθηματικής αναδρομής, επειδή ο Λάκη όταν ήταν νεογέννητο κουτάβι, μαζί με τα άλλα 6 κουτάβια που είχε η μητέρα του, 7 κουταβάκια ήταν, τα είχαν πετάξει άθλοι σε ένα κάδο σκουπιδιών, πέρασε το σκουπιδιάρικο και την ώρα που πήγε να διάσει τον κάλαθο των σκουπιδιών, επιβίωσαν τα 3 κουτάβια, εκ των οποίων το ένα είναι ο Λάκη. Άρα ο ήχος του φορτηγού, ειδικά του φορτηγού του σκουπιδιάρικου, του προκαλεί συναισθηματική αναδρομή και τρέμει σύγκορμος. Και ο λόγος που ανέβασα αυτό το βίντεο είναι για να το χρησιμοποιήσω γι' αυτό ακριβώς το λόγο, για να εξηγήσω ότι και εμείς οι ίδιοι οι άνθρωποι, όταν έχουμε ένα ερέθισμα που σχετίζεται συνειρμικά με τα τραύματά μας, παθαίνουμε συναισθηματική αναδρομή, δεν θυμόμαστε τα τραύματά μας, μπαίνουμε στην ίδια συναισθηματική κατάσταση που είχαμε όταν τα τραύματα μας πρωτοδημιουργούνταν. Έτσι, ένας άνθρωπος ο οποίος κουβαλάει τραύματα, τα οποία τραύματα συνήθως έρχονται από το οικογενειακό περιβάλλον, από υπέροχους τοξικούς ναρκιστούς γονείς, από κακοποιητικούς δασκάλους, από αδέρφια ναρκισιστικά, έχει δεχθεί ναρκισιστική κακοποίηση μεγαλώνοντας. Η λέξη ναρκισσός ή ναρκισιστής αναφέρεται στον άνθρωπο ο οποίος είναι εγωκεντρικός, ο οποίος δεν χαρακτηρίζεται από αλληλεγγύη και συμπόνια, ο άνθρωπος ο οποίος θέλει μόνο το συμφέρον του και ο άνθρωπος ο οποίος βγάζει τα αρνητικά του συναισθήματα πάνω στους άλλους, τους οποίους χρησιμοποιεί ως καλάθους συναισθηματικών σκουπιδιών. Έχουμε πει πολλές φορές στο κανάλι εδώ πέρα τον ορισμό του ναρκισσού και έχουμε και playlist, έχουμε κατάλογο με βίντεο τα οποία αναφέρονται ακριβώς στον ναρκισισμό. Λοιπόν, όταν ένας άνθρωπος έχει τραυματιστεί πολλές φορές από μια τοξική μάνα, ένα τοξικό πατέρα, από έναν τοξικό αδερφό, μια τοξική αδελφή, έναν τοξικό ξάδερφο, μια τοξική ξαδέλφη, και κάνει ψυχοθεραπεία, αλλά παρόλο που κάνει ψυχοθεραπεία, εξακολουθεί και πηγαίνει και συναντά αυτούς τους ανθρώπους ή ακόμη χειρότερα ζει και μαζί τους, όπως κάνουν κάποιοι, τότε καθημερινά επανατραυματίζεται, και όση ψυχοθεραπεία και αν κάνει, τα τραύματα του, πάει στη θεραπεία, τα κλείνει, πάει τους συναντά, ανοίγουν. Δηλαδή σκεφτείτε το, ας το πάρουμε έτσι αναλογικά με ένα σωματικό τραύμα. Πες ότι έχεις γδάρει το πόδι, έχεις χτυπήσει με τη μηχανή και έχεις γδάρει το πόδι σου στο δόστρωμα. Και πας στο γιατρό και σου βάζει ο γιατρός επίδεσμο, σου ράβει, ξέρω εγώ, το πόδι σου εκεί πέρα, αν έχει σκιστεί το δέρμα, σου βάζει η φάρμακα, αντισηπτικά, αντιβιωτικά, σου βάζει επίδεσμο και σου λέει πρόσεχε το. Και εσύ πας και ξανανεβαίνεις με τη μηχανή και ξαναχτυπάς με τη μηχανή και ξαναγδέρνεις το πόδι σου στο δόστρωμα. Μιλάμε τώρα για ατύχημα με τη μηχανή, όχι δυστύχημα. Πώς θα θεραπευτεί αυτό το τραύμα, πας και το ξαναγρατζουνίζεις και το ξαναγδέρνεις και το ξανανοίγεις? Το ίδιο γίνεται και συναισθηματικά και ψυχικά. Όσοι από εμάς έχουμε συλλογή τραυμάτων, που οι περισσότεροι έχουμε, νομίζω όλοι όσοι είμαστε σε αυτό το κανάλι έχουμε, ή ας το πω καλύτερα, όλοι όσοι είμαστε σε αυτό το κανάλι παραδεχόμαστε πως έχουμε.
Γιατί υπάρχουν και πολλοί άνθρωποι που κυκλοφορούν ανάμεσά μας ή κυκλοφορούμε ανάμεσά τους, θα έλεγα καλύτερα, οι οποίοι θεωρούν ότι και σιγά τι έγινε. Και άμα έδερναν οι γονείς μας, όλους τους έδερναν. Και σιγά τι έγινε και μας φερνούσαν άσχημα οι δάσκαλοι μας, σε όλους φερνούσαν άσχημα. Και σιγά τι έγινε αν φάγαμε και τρέχα του και όλοι τρώγανε και εγώ με μια χαρά. Και αυτοί οι άνθρωποι επίσης έχουν τραύματα. Επίσης τα τραύματά τους είναι ανοιχτά γιατί δεν έχουν παραδεχθεί ποτέ ότι έχουν πρόβλημα και δεν έχουν κάνει θεραπεία. Μπορεί να μην τους τραυματίζει κάποιος τώρα αυτούς, τους νάρκισσους και τους εγωκεντρικούς. Δεν επιτρέπουν σε κανέναν να έρθει κοντά τους ώστε να τους τραυματίσει, αλλά έχουν τα παλιά τους τα τραύματα εκεί πέρα ανοιχτά. Οπότε όταν απορριθμίζονται συναισθηματικά με κάποια αφορμή, όλο τους το αρνητικό συνέστημα και όλη τους αυτή τη σύγχυση και την ένταση τη βγάζουν πάνω στα καημένα τους τα θύματα. Δηλαδή, και το έχουμε πει και άλλες φορές, να το γίνει ευκαιρία να το εξηγήσουμε και σε αυτό το βίντεο, ότι και οι άνθρωποι οι οποίοι είναι ναρκισσιστές επίσης έχουν σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες, επίσης απορριθμίζονται συναισθηματικά και ψυχικά όταν συμβαίνει κάτι, αλλά αυτοί το αντιμετωπίζουν με το να τα βγάζουν, να βγάζουν το άχτι τους πάνω στους καημένους ανθρώπους που βρίσκονται γύρω τους. Λοιπόν, πηγαίνοντας πίσω στο αρχικό θέμα που, μάλλον ολοκληρώνοντας αυτό που θέλω να σας πω, είπαμε, ξεκινήσαμε από την αρχή και είπαμε, μου στείλε στο Messenger η κοπέλα, μου είπε η κοπέλα την ιστορία της, την οποία θα την παίξουμε αύριο σε βίντεο. Θα την διαβάσω και θα την σχολιάσουμε αύριο. Μου είπε ότι σε βλέπω πολύ πιο ήρεμη από ό,τι ήσουν πριν. Σας είπα ότι πριν από ένα περιστατικό όπως αυτό που συνέβη και με τα Τέμπη την Τρίτη, μπορεί να είμαστε πολύ αγχωμένοι με πράγματα που μας φέρονται μικρά και ασήμαντα μετά που θα συμβεί ένα τέτοιο περιστατικό. Και πήρα την ευκαιρία για να μιλήσω για το πώς μπορεί ένας άνθρωπος να διαχειρίζεται πιο εύκολα το θυμό του, την οργή του και γενικά το συναισθηματικό αποσυντονισμό και τη συναισθηματική απορρίθμιση. Ο τρόπος για να το διαχειριστείς πιο εύκολα είναι να βάλεις ένα τέρμα στον επανατραυματισμό σου και να αρχίσεις ή να συνεχίσεις τη ψυχοθεραπεία σου. Εγώ, παιδιά, έκανα ψυχοθεραπεία από τα 24 χρόνια. Όχι συνέχεια, είχα κάποια διαλύματα 10 μηνών, ενός χρόνου και μετά ξανασυνέχιζα, αλλά τα περισσότερα, τα τελευταία 24 χρόνια θα έχω κάνει 18 χρόνια ψυχοθεραπεία σύνολο, πολλά χρόνια. Όμως αυτό που έκανα μέχρι το καλοκαίρι που μας πέρασε είναι ότι ήμουνα πάρα πολύ δεκτική στο να συγχωρώ συγκεκριμένα πρόσωπα μέσα στη ζωή μου, πρωταγωνιστές από την παιδική μου ηλικία, να έχω έτσι μία συγχωρητικότητα και μία μεγάλη δυσκολία στο να βάλω τέρμα σε αυτή τη σχέση. Δεν μιλάω μόνο για πρώτου βαθμού συγγένεια, μιλάω και για πιο πέρα. Το καλοκαίρι έγινε ένα περιστατικό. Ένα από αυτά τα πρόσωπα, τα οποία δεν μιλάω για τη μητέρα μου, τον πατέρα μου, μιλάω για ένα πρόσωπο συγγενικό πιο πέρα, ούτε για τον αδερφό μου λέω. Ένα από αυτά τα πρόσωπα, με μια αφορμή, έβγαλε πάνω μου πάρα πολύ χολή. Είχα πάει διακριτικά no contact για ένα χρόνο, ασυνείδητα, όχι συνειδητά. Δεν το έκανα επίτηδες. Δεν είχα την ωριμότητα αυτήν πριν 2 χρόνια να το κάνω επίτηδες. Ακόμη ήμουν αδειλή στο να καθαρίσω εντελώς το σπίτι μου. Πριν 2 χρόνια καθάριζα την αυλή μου. Φέτος το καλοκαίρι είπα θα μπω μέσα στο κρεβάτι μου να καθαρίσω. Μέσα στο δωμάτιο μου, μέσα στο σαλόνι μου, μέσα στην κουζίνα μου. Λοιπόν, ένα τέτοιο πρόσωπο έβγαλε έτσι μια χολή και μου είπε ένα κατεβατό το οποίο στην ουσία μου έλεγε είσαι ένας άνθρωπος που είσαι λάθος, ό,τι κάνεις είναι λάθος, οι επιλογές σου είναι λάθος, η ζωή σου είναι λάθος, εγώ δικαιούμαι να έχω άποψη για τη ζωή σου, δικαιούμαι να είμαι θυμωμένη μαζί σου γιατί έχεις κάνει εκείνη την επιλογή και την άλλη την επιλογή και την παράλληλη την επιλογή κλπ. Δεν ήταν η πρώτη φορά που το πρόσωπο αυτό με αντιμετώπιζε με αυτόν τον τρόπο. Ήταν η πρώτη φορά που το έβαλε σε λόγια.
ήταν η πρώτη φορά που έφτασε στα όρια του αυτό το πρόσωπο και ξέσπασε. Ξέσπασε και αποκαλύφθηκε. Έπαθα ένα τεράστιο σοκ, επειδή έχω έτσι μία τάση να είμαι ιδιαίτερα συγχωρητική και ιδιαίτερα καλούλα και μπορεί να πείτε εδώ στο κανάλι, εσύ αποκλείεται, ναι, στο σπίτι μέσα, είπαμε, στις οικογενειακές σχέσεις, πιο μακρινές αλλά οικογενειακές. Έπαθα ένα αρχικό σοκ και μετά λέω, μου ήρθε μία επιφύτηση και συνειδητοποίησα ότι για πάνω από 35 χρόνια αρκετά συχνά ερχόμουν σε επαφή με αυτό το πρόσωπο, το οποίο μου έκανε ξεκάθαρα νέγκινγκ. Μου έλεγε κάτι αστεία και καλά, χαχαχα και χουχουχου, κάτι υποτιμήσεις και επιτιμήσεις, οι οποίες ήταν με ένα χιουμοριστικό τόνο, κάτι χαρακτηρισμοί οι οποίοι και καλά για αστείο, και είμαστε cool, και είμαστε χαλαροί, και χαχαχα και χουχουά η Θέκλα, έτσι είναι η Θέκλα, αυτά κάνει η Θέκλα. Και λέω, δεν κατάλαβες καλά. Τον εαυτό μου είπα, όχι σε εκείνο το πρόσωπο, γιατί δεν μου φταίει εκείνο το πρόσωπο. Εκείνο το πρόσωπο είναι όπως είναι. Και θα συνεχίσει να είναι όπως είναι, και αν θέλει εκείνο το πρόσωπο να αλλάξει, θα αλλάξει. Αν δεν θέλει να αλλάξει, δεν θα αλλάξει. Για κάνει με εμένα. Και εγώ όμως είπα στον εαυτό μου, κάτσε κάτω, πάρε στα σοβαρά τον εαυτό σου επιτέλους, πάρε στα σοβαρά την ψυχή σου επιτέλους και προστάτευσέ σε. Και ο τρόπος να με προστατέψω δεν είναι μόνο με το να προσέχω τη δική μου συμπεριφορά και να φροντίζω να κάνω επιλογές οι οποίες είναι προς το πνευματικό και συναισθηματικό μου συμφέρον. Προστατεύω και τον εαυτό μου με το να κόψω σχέσεις με ανθρώπους οι οποίοι με κάθε ευκαιρία τάχα μου για αστείο, τάχα μου για χιούμορ, τάχα μου για φιλικό πείραγμα μου ρίχνουν χολή και μου δίνουν μία αρνητική εικόνα για μένα και μου κάνουν παρατηρήσεις και μου μιλάνε με ένα άσχημο τρόπο. Και στείλε ένα μήνυμα τελειωτικό. Εγώ φτάνει να μην το πάρω απόφαση. Άμα το πάρω απόφαση, μετά ξέρω πώς να κόψω μια σχέση. Ένα μήνυμα το οποίο ήταν σφραγιστικό της σχέσεως. Δεν το μισώ το πρόσωπο αυτό. Θέλω το καλό του, αλλά συνειδητοποίησα ότι τόσα χρόνια μετά, στην ηλικία του 47 χρόνων, μπορούσα να αποφασίσω ότι με αυτό το πρόσωπο δεν θα έχω σχέσεις. Θα το αγαπώ από απόσταση και δεν θα μπαίνω στη διαδικασία να τραυματίζουμε κάθε φορά συναισθηματικά που θα επικοινωνώ μαζί του. Και αυτό μου άνοιξε τα μάτια, αυτό το περιστατικό, και λέω, ρε εσύ, υπάρχουν πιο κοντά τέτοιοι τύποι, πιο κοντά. Πολύ πιο κοντά. Και έτσι πήγα no contact και με πιο στενούς συγγενείς. Χωρίς καυγά, χωρίς θυμό, είπα, κοιτάξτε, σας αγαπώ, σας εκτιμώ, είμαι συνδεδεμένη μαζί σας, δεν θέλω το κακό σας, αλλά κάθε φορά που επικοινωνούμε, ξυπνάνε τα τραύματά μου. Θα μου πείτε μια κουβέντα υποτιμητική, θα μου πείτε κάτι για τα μαλλιά μου, θα μου πείτε κάτι για τη φάτσα μου, θα μου πείτε κάτι για το πώς μιλάω, θα μου πείτε κάτι για το τι φοράω, για το τι κάνω. Ξυπνάνε όλα αυτά και τους εξήγησα και τους είπα ότι αυτές οι επιλογές που κάνω, που γίνουμε συνεξαρτώμενοι στις σχέσεις μου κλπ. Αυτές οι επιλογές για τις οποίες με κατακρίνεται στο τέλος, δεν υπάρχει άλλος τρόπος να τις αποφύγω από το να σταματήσουμε να έχουμε τακτικές επαφές, από το να σταματήσουμε να έχουμε επαφές ουσιαστικά. Για να μην επανατραυματίζουμε, ούτως ώστε όταν δεν θα επανατραυματίζουμε πλέον, σιγά σιγά να αποκτήσω ψυχική ισορροπία και σιγά σιγά να αποκτήσω έλεγχο των συναισθημάτων μου και να αποκτήσω επιτέλους υπομονή, να μην θυμώνω εύκολα, να μην δίνω με τα μούτρα σε μια νέα γνωριμία, να μην κάνω το ένα, να μην κάνω το άλλο, όλα αυτά για τα οποία με κατηγορείτε ότι κάνω εκ των υστέρων, να μην είμαι η τρελή από το χωριό που βάζει τις φωνές και φωνάζει χωρίς λόγο και ανεβάζει τον τόνο της φωνής πολύ ψηλά κλπ. Τότε ηρέμησα. Τότε, και ξαναλέω, συνεχίζοντας να κάνω συστηματικά ψυχοθεραπεία. Είμαι 48 χρονών σχεδόν γυναίκα. Είμαι ψυχολόγος. Έχω κάνει για πάνω από
18 χρόνια ψυχοθεραπεία που σας έχω προηγουμένως εγώ σε άλλο ψυχολόγο και εξακολουθώ και συνεχίζω και θα συνεχίσω να το κάνω γιατί θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά χρήσιμο. Οπότε, όταν κάνουμε ψυχοθεραπεία και παράλληλα ψυχοεκπαίδευση και παράλληλα προσωπικό αγώνα και παράλληλα σταματήσουμε να επανατραυματιζόμαστε με το να κόβουμε τις επαφές με τους ωραιότατους τοξικούς ανθρώπους που έχουμε να κατοικοεδρεύουν στη ζωή μας και στο σπίτι μας, μεταφορικά λέω στο σπίτι μας, για κάποιους μεταφορικά, για κάποιους κυριολεκτικά, εάν το κάνουμε αυτό το πράγμα, τότε θα μπορούμε να έχουμε καλύτερο έλεγχο των συναισθημάτων μας, δεν θα παθαίνουμε τη συναισθηματική απορρίθμιση η οποία μπορεί να μας οδηγήσει είτε σε έντονες αντιδράσεις θυμού ή έντονες αντιδράσεις απελπισίας, θλίψης, αδιαχείριστης κλπ. Δηλαδή θα γλιτώσουμε με λίγα λόγια από τις συναισθηματικές αναδρομές οι οποίες προκαλούν συναισθηματική απορρίθμιση. Αυτές ήταν οι σκέψεις μου για σήμερα. Στέλνω την αγάπη μου και αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε όλους. Δεν σημαίνει ότι επειδή εγώ άργησα τόσο πολύ να καταλάβω αυτά τα πράγματα ότι πρέπει να αργήσετε κι εσείς. Άμα ακούει τώρα ειδικά κάποιος νεότερος από μένα που έχει παρόμοιες ηθίκες στη ζωή του, ας με ακούσει και η μεγαλύτερη ποτέ δεν είναι αργά. Και έτσι είναι, έχουμε η πιο σημαντική σχέση που έχει ο άνθρωπος είναι η σχέση με τον εαυτό του. Είναι η μόνη σχέση που ξέρει σίγουρα πως θα την έχει σε όλη του τη ζωή. Και είτε μας αρέσει είτε όχι, αν δεν εξηγιάνουμε τη σχέση μας με τον εαυτό μας, δεν θα μπορέσουμε ποτέ να είμαστε καλά. Και για να εξηγιανθεί η σχέση με τον εαυτό μας, πρέπει να θεραπεύσουμε τα τραύματα μας. Και για να θεραπεύσουμε τα τραύματα μας, πρέπει να κάνουμε ψυχοθεραπεία. Και για να δουλέψει και να έχει νόημα η ψυχοθεραπεία, πρέπει να σταματήσουμε να επανατραυματιζόμαστε. Δεν ξέρω αν κάνουν νόημα όλα αυτά που μοιραστήκα μαζί σας. Θα χαρώ να διαβάσω την απόψη σας στα σχόλια. Λάκι, όσο για τον Λάκι, μας έχουν πει δύο φίλοι που έχουν δίκιο. Ότι την επόμενη φορά που θα έχει μια συναισθηματική αναδρομή θα πρέπει εγώ αντί να κάνω ό,τι έκανα σε εκείνο το βίντεο που τον τράβηξα, που τον τραβούσα βίντεο και του μιλούσα με ενθαρρυντικό τρόπο, καλύτερα να τον πάρω να φύγει από εκείνο το σημείο, να το αποσπάσω την προσοχή με κάτι άλλο, ώστε σιγά σιγά να μην τον ευαισθητοποιεί ο ήχος του φορτηγού και σίγουρα αυτό που θα βοηθήσει το σκυλί περισσότερο απ' όλα είναι η συνεχιζόμενη σχέση μας, η αγαπητική και ήδη νιώθω ότι τον τελευταίο χρόνο ο Λάκη είναι πολύ πιο ήσυχος και πολύ πιο ήρεμος και πιο ευχαριστημένος από ό,τι ήταν προηγουμένως, όχι μόνο επειδή μεγαλώνει αλλά επειδή έχει μαζέψει πολλές θετικές εμπειρίες, οι οποίες έρχονται να αντισταθμίσουν τις πολύ άσχημες τραυματικές εμπειρίες που είχε στην αρχή της ζωής του αυτό το πλάσμα. Στέλνω την αγάπη μου. Πολύ τραυματίες είμαστε, αλλά θα πολύ θεραπευτούμε. Πού θα πάει.